Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται από το πρωί η δίκη για το βιασμό και την δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι. Νωρίτερα επικράτησε ένταση μέσα στη δικαστική αίθουσα. Υπήρξε μια λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του δικηγόρου πολιτικής αγωγής, του κυρίου Αλέξη Κούγια, και της εισαγγελικής λειτουργού, με αφορμή αναφορά του Δημήτρη Βερβεσού, του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, η οποία στρέφεται κατά της εισαγγελέως της κυρίας Δόγκα για τις τοποθετήσεις της σε σχέση με τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με αυτή την αναφορά λοιπόν του κυρίου Βερβεσού, η εισαγγελέα στην χθεσινή πολύ ωραία αγόρευσή της μίλησε εξόχως απαξιωτικά για τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων, αλλά και για τη γραμμή που έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν σε σχέση με τις ευθύνες των εντολέων τους, των κατηγορουμένων που εκπροσωπούν. Στην αναφορά λοιπόν ο κύριος Βερβεσός αναφέρει ότι ζητείται να ανακαλέσει η εισαγγελέα τις χθεσινές της τοποθετήσεις σε σχέση με τους συνηγόρους, αλλά ζητά και από τον Άριο Πάγο να κινηθεί άμεσα η πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτή την ώρα έχει ολοκληρωθεί η αγόρευση του κυρίου Κούγια, του πρώτου δικηγόρου πολιτικής αγωγής, ο οποίος και αγόρευσε. Θα ακολουθήσει ο έτερος δικηγόρος πολιτικής αγωγής και αμέσως μετά ακόμη 4 συνήγοροι υπεράσπισης. Ωστόσο, ο εισαγγελέας νωρίτερα έκανε γνωστό ότι θα θελήσει να δευτερολογήσει, προκειμένου να διευκρινίσει, όπως είπε, τις τοποθετήσεις της σε σχέση με τους συνηγόρους υπεράσπισης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τα λόγια της διαστρεβλώθηκαν. Αυτό δείχνει ότι θα έχουμε αρκετή συνέχεια πριν μπούμε στην τελική ευθεία αυτής της δίκης και εκδοθεί η πολυαναμενόμενη απόφαση, Ντανιά. Λοιπόν, αφού θα δευτερολογήσει εισαγγελέας, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι έτσι όπως το λες, θα έχει αρκετή συνέχεια. Θα έχουμε απόφαση σήμερα, Άννα, ή είναι δύσκολο? Είναι άγνωστο, Ντένια, ακόμη. Ναι. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα έως τώρα, δεδομένου ότι έχουμε τις αγορεύσεις ακόμη 5 δικηγόρους. Και βεβαίως να δούμε αν όντως δευτερολογήσει η εισαγγελέας. Θεωρώ ότι θα πάμε για αύριο. Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί αύριο.